Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 827, από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. 827 σελίδα, προφήτης Αβακούμ, β' κεφάλαιο. «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Και θέλω αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει μου λαλήσει, τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθύε εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας». Όταν αδυνατείς να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όταν αδυνατείς να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει. Είναι κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι, που φαντάζουν, που μοιάζουν και ίσως και να είναι ανεξήγητα. Και δεν είναι ότι τα θεωρούν αυτά ανεξήγητα κάποιοι που δεν τους μιλάει ο Θεός ή δεν τον έχουν γνωρίσει. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως εκείνοι οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Θεό, έχουν ακούσει τη φωνή Του και έχουν επικοινωνήσει στο παρελθόν μαζί Του. Αυτοί είναι που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάντως, είτε έχει γνωρίσει κάποιος τον Θεό, είτε δεν τον έχει γνωρίσει, το βέβαιο είναι ότι έρχονται στιγμές στη ζωή μας όπου αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν αυτά που μας συμβαίνουν. Και ενώ απευθυνόμαστε προς τον Θεό και ζητούμε κάποιο σημάδι, κάτι να μας πει, εκείνος σιωπά, εκοφαντικά. Ο Αβακούμ δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι προφήτης του Θεού, που σημαίνει ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί σαν στόμα Του. Και έρχεται η στιγμή που πελαγώνει. Προς το παρόν όλα μοιάζουν και όλα δείχνουν ότι είναι αδύνατο να συνεννοηθεί με τον Θεό. Και είναι αλήθεια ότι έρχονται στιγμές στη ζωή μας που αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί Του. Τι κάνουμε τότε? Του ρίχνουμε ένα βλέμμα βλοσιρό και του λέμε, δεν σου ξαναμιλάω, δεν σε ξαναπλησιάζω, φεύγω από κοντά σου, αποσύρωμαι από του να σε ακολουθώ ως ποιμήν. Δεν αντέχω αυτά τα γυμνάσια που μου κάνεις και δεν ξέρω πού το πας. Αυτό θα κάνεις? Ο Αβακούμ δεν έκανε αυτό. Ο Αβακούμ πήρε μία απόφαση να πάει να σκηνώσει στη σκοπιά του. Δηλαδή, να πάει στα γόνατα και να περιμένει εκεί, πρώτον, και δεύτερον, να εργαστεί αυτό που του έδωσε ο Θεός. Η σκοπιά σου είναι δύο πράγματα. Ο τόπος της προσευχής και να συνεχίσεις να εργάζεσαι αυτό που σου έχει δώσει να εργάζεσαι ο Θεός. Εκεί θα έρθει η στιγμή που κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσουν όλα, διότι ή θα μιλήσει ή θα δείξει ή θα ενεργήσει ο Θεός. Ας δούμε όμως καταρχήν
τι βιώνει ο Αβακούμ. Και όχι μόνο ο Αβακούμ, και άλλοι άνθρωποι του Θεού έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, σαν και αυτές που βιώνεις εσύ, που μπορεί να μην είσαι προφήτης ή που μπορεί και να είσαι. Αλλά είτε είσαι είτε δεν είσαι, αυτά που περνάς τώρα εσύ, τα έχουν περάσει και άλλοι πριν από σένα και έκαναν κάτι πολύ συγκεκριμένο και δικαιώθηκαν. Ο Αβακούμ λοιπόν δεν βγάζει άκρη. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Και γιατί ο Θεός, ενώ είναι ζωντανός, λειτουργεί σαν να είναι ανύπαρκτος. Ενώ δεν είναι. Και λέει ο Αβακούμ, έως πότε θέλω κράζει και δεν θέλει εισακούει. Να πεις ότι είμαι αδιάφορος, να πεις ότι δεν νοιάζομαι για να μου μιλήσεις, να πεις ότι σε απέρριψα. Κράζω. Έως πότε όμως θα κράζω και δεν θα μου εισακούεις. Δεν θα μου δίνεις ένα σημάδι ότι εντάξει, το έχω αναλάβει έστω, κάτι τέτοιο. Έως πότε θέλω βοά αδικία και εσύ δεν θέλεις σώζει. Δηλαδή, έως πότε με τα βοής θα σου εμπιστεύουμε την υπόθεσή μου και δεν θα κάνεις κάτι για να με βγάλεις από τη δύσκολη θέση. Έως πότε. Πιο πριν αυτά, τα έχει πει και ο Ιώβ. Μάλλον γράφονται στο βιβλίο του Ιώβ. Λέει συγκεκριμένα η γραφή. Κράζω όλη την ημέρα και δεν μου αποκρίνεσαι. Μεγάλο βάσανο αυτό. Μεγάλη απογοήτευση. Δεν έκραξα 5-10 λεπτά και σηκώθηκα και έφυγα. Κράζω όλη την ημέρα. Και δεν λέει καν έκραξα όλη την ημέρα, να πεις ότι έκραξα μία ολόκληρη ημέρα. Αλλά ήταν μία ημέρα, βρε παιδί μου, εντάξει. Και εσύ επειδή έκραξες μία ημέρα, θεωρείς υποχρεωμένον τον Θεό ότι πρέπει να σου μιλήσει. Δεν λέει έκραξα όλη την ημέρα, αλλά λέει κράζω όλη την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, εγώ κράζω. Και εσύ δεν αποκρίνεσαι. Ίσταμαι ενώπιόν σου και με παραμελείς. Προσεύχομαι, δεν απαντάς. Στέκομαι ενώπιόν σου στα γόνατα, σηκώνω τα χέρια μου και λειτουργείς σαν να μην υπάρχω. Δεν ασχολείσαι καθόλου μαζί σου, μαζί μου. Τα βλέμματά μας δεν διασταυρώνονται. Προσπαθώ να διασταυρωθούν τα βλέμματά μας και βλέπω ότι είσαι πάντοτε κάπου αλλού κοιτάς. Και ο Δαβίδ ανάλογους προβληματισμούς διατύπωσε, σαν αυτούς που διατυπώνεις σήμερα εσύ. Γιατί λες, έως πότε Κύριε, έως πότε δεν θα μιλάς, έως πότε δεν θα ενεργείς, έως πότε θα μ' αφήνεις έτσι. Και λέγει κάποια στιγμή ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος, ο κατά την καρδίαν του Θεού. Ο γλυκής ψαλμωδός του Κυρίου. Ο άνθρωπος που ανεβιβάστη ύψος. Ο προφητάναξ Δαβίδ, δηλαδή και προφήτης και άναξ και βασιλεύς. Και έρχεται η στιγμή που και αυτός θα αναφωνήσει, θα διερωτηθεί και θα πει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί ίστασε μακράν τη σωτηρίας μου και των στεναγμών μου. Στενάζω από πόνο και από θλίψη και δεν σε νιώθω κοντά μου. Δεν έρχεσαι προς εμένα. Εξακολουθείς να είσαι μακριά. Κράζω όλη την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι». Μήπως νιώθεις και εσύ έτσι σήμερα? Ό,τι έκαναν αυτοί, κάνε και εσύ. Και θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα τα ξεκαθαρίσει όλα. Ένα πράγμα όμως αυτοί έκαναν. Κάποια στιγμή, όταν είδαν ότι το πράγμα δεν βγάζει πουθενά και ότι το να πιάνουν κουβέντα με τον εαυτόν τους
δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημά τους. Κατάλαβαν. Ο μεν Δαβίδ ότι θα περιμένει το οχύρωμα της ερήμου, που αυτό είναι η προσευχή για σένα. Ο δε Ιερεμίας σε άλλο σημείο έμενε στη φυλακή του προσευχόμενος εωσού εγνώρισε ότι του μίλησε ο Θεός. Ο Αβακούμ αποφάσισε να κάνει κάτι ανάλογο. Να μείνει στη σκοπιά του. Μείνε στη σκοπιά σου και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Μείνε στη σκοπιά σου και η σκοπιά σου είναι τα γόνατα και το έργο που σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός και τα υπόλοιπα συν το χρόνο τα έχει ήδη αναλάβει ο Θεός. Στη σκοπιά σου όμως θα σου μιλήσει. Θα πας στη σκοπιά σου και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αλλά να θυμάσαι, ό,τι σου πει, αυτό θα γίνει. Και με αυτό θα μάθεις να ζεις. Με αυτό που θα σου πει. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αμέσως. Εγώ δεν θέλω άλλο να περιμένω. Αν περιμένεις θα γίνουν όλα. Αυτά που ζήτησες και αυτά που δεν ζήτησες. Αλλά στη σκοπιά σου θα σου μιλήσει. Και επαναλαμβάνω, θα σου μιλήσει στη σκοπιά σου, η οποία σκοπιά σου είναι τα γόνατα και αυτό που σου εμπιστεύθηκε να κάνει ο Θεός. Επί της σκοπιάς μου λοιπόν θέλω σταθεί. Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιτρέπει αυτά που επιτρέπει ο Θεός, αντιλαμβάνομαι πως μόνο μία είναι η επιλογή μου και δόξα στο Θεό γι' αυτό. Θα πάω και θα σκηνήσω στο ταμείο μου και θα αρχίζω να ασχολούμαι όχι με αυτά που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει, αλλά θα ασχολούμαι με αυτό που μου ανέθεσε να κάνω. Τέρμα. Σταματάω να διασκορπίζομαι με ερωτηματικά, με σκέψεις. Μένω στην προσευχή για να μου μιλήσει και στο έργο που μου αναθέσει, γιατί και εκεί θα μου μιλήσει ή εκεί θα μου μιλήσει ή στο άλλο σημείο θα μου μιλήσει και ξέρω ότι εκεί θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Επί της σκοπιάς μου όμως, δεν λέει ότι θα πάω στη σκοπιά μου ή θα περάσω από εκεί, αλλά επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Ξέρεις τι μένει θέλω σταθεί. Θα παραμείνω εκεί στην προσευχή και σε αυτό που μου εμπιστεύτηκε να κάνω ο Θεός μέχρι ότου εκείνος μου πει τι θέλει να κάνω ή τι προτίθεται εκείνος να κάνει. Και λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Σύ δε στήθη αυτού μετεμού και εγώ δεν θέλω σύ δείξει τα σεντολάς και τα προστάγματά μου βάσει των οποίων θα πορευθείς». Στο στήθη κρύβονται όλα τα μυστικά του Κυρίου. Όχι μόνο να πάω στη σκοπιά μου, να πάω και να στηθώ. Κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνουν καν στη σκοπιά. Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά δεν μένουν. Αυτοί που θα πάνε και θα σταθούν, θα έρθει εκεί κάποια στιγμή η χάρις του Κυρίου και θα τους μιλήσει και αυτό που θα τους πει εξάπαντος θα το κάνει ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Επί της σκοπιάς μου λοιπόν θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Θα παραμείνω δηλαδή εκεί όπου αποδεδειγμένα υπάρχει θέα. Διότι από εδώ που είμαι δεν βλέπω τίποτα, ούτε τη μύτη μου. Όταν ο άνθρωπος πιάνει τη συζήτηση με τον εαυτόν του ή με τους άλλους, το βέβαιο είναι ότι δεν έχει θέα εκεί. Ορατότης υπάρχει μόνο στον πύργο της σκοπιάς. Εκεί θα στυλωθείς, εκεί θα περιμένεις, εργαζόμενος ταυτόχρονα αυτό που σου έχει εμπιστευθεί να κάνεις ο Θεός, όποιο και αν είναι αυτό. Και θέλω αποσκοπεύει, δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Αυτό το αποσκοπεύει μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω αποσκοπεύει. Ξέρεις σημαίνει θέλω αποσκοπεύει. Δεν θα το κουνήσω ρούπι, θα φυλάω καραούλι εκεί. Στην προσευχή του ταμείου μου, στις εκκλησιαστικές προσευχές και στο έργο που μου έχει αναθέσει ο Θεός.
εκεί θα πας. Γιατί μόνον αυτοί που βρίσκονται στη σκοπιά τους, δηλαδή οι σκοπευτές, είναι αυτοί που βλέπουν και αναγγέλουν. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο προφητικός λόγος. Λέει το Πνεύμα το Άγιο στον Ισαΐα, «Ήπαγε και στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγείλει όλα όσα βλέπει». Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνον οι σκοπευτές βλέπουν και επειδή βλέπουν αυτοί μπορούν και να αναγγέλουν. Μόνον αν είσαι σκοπευτής, άντρας και γυναίκας της σκοπιάς, θα δεις. Τι θα δεις? Θα δεις καταρχήν την πτώση της Βαβυλώνας. Δηλαδή θα δεις αυτό που θα κάνει ο Θεός στο μέλλον. Και έστησα, λέει, σκοπευτή και ειδούν αυτός είδε. Τι είδε? Αναβάτη Όνου και αναβάτη Καμήλου. Και τι λέγανε αυτοί? Ιδού έπεσε η Βαβυλώνα. Δηλαδή έπεσε αυτό το οποίο μας τρόμαζε. Έπεσε αυτό εις τη θέα του οποίου κοβόντουσαν τα πόδια μας. Αυτό που σε απειλεί, που σε κάνει να τρέμεις, που σου κόβει την ανάσα και σε βυθίζει μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία, θα πέσει, αλλά θα πέσει στην ώρα του και θα στο δείξει ο Θεός. Θέλω λοιπόν να αποσκοπεύεις τη σκοπιά μου, δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Είσαι τόσο βέβαιος ότι θα σου λαλήσει? Είμαι. Μα μέχρι τώρα δεν σου λαλούσε. Το ότι δεν μου λαλούσε μέχρι σήμερα δεν σημαίνει ότι έχει πάρει απόφαση να μην μου ξαναμιλήσει ποτέ. Θα μου μιλήσει στη σκοπιά μου την ώρα την κατάλληλη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι σαν να λέει ο προφήτης με την απόφασή του. Ούτε για την καλοσύνη, ούτε για τις προθέσεις του Θεού. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την πιστότητά του. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος, αδέλφια, που να παρέμεινε στη σκοπιά του, δηλαδή στο ταμείο του, στις εκκλησιαστικές προσευχές και στο έργο που του έδωσε ο Θεός να επιμελείται, και ο Θεός να μην του μίλησε για αυτά που τον τρομάζουν, για εκείνα που τον κάνουν να κλονίζεται, να αμφιβάλλει και να αποθαρρύνεται. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Ο Θεός ψάχνει να σε βρει για να σου μιλήσει. Είναι το μήνυμα που σου λέει σήμερα ο Κύριος. Και σε μένα το ίδιο. Στη σκοπιά σου θα τακτοποιηθούν από μένα, τον Κύριο των δυνάμεων, τα πάντα. Μόνο να σταθείς και να στυλωθείς εκεί με εμπιστοσύνη στις βουλές μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Θα λαλήσει, θα λαλήσει, γιατί πάντοτε εκεί και σε εκείνους λαλούσε. Εδώ λάλησε στο Φαραώ. Πηγαίνει ο Φαραώ και ζητάει από τον Ιωσήφ να του πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το οποίο έμαθε, άκουσε και είδε. Και τι του απαντά ο Ιωσήφ? Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος θέλει δώσει εις τον Φαραών σωτήριον απόκριση. Ο Κύριος θα σου δώσει σωτήριον απόκριση. Το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Ότι ο Κύριος θα σου δώσει σωτήριον απόκριση. Το πιστεύεις? Αμήν. Ο Κύριος θα σου δώσει όχι απόκριση, σωτήριον απόκριση. Για αυτά που σε κάνουν να τρέμεις, να φοβάσαι και να απελπίζεσαι και να καταποντίζεις μέσα στο βάραθρο της απογνώσεως, ο Κύριος θα σου δώσει σωτήριον απόκριση. Και με τον Δανίλη κάτι τέτοιο δεν έγινε? Πες μου, λέει ο βασιλιάς, τι ενύπνιο είδα. Θα σου πω εγώ τι ενύπνιο είδες? Τρελάθηκες? Τι παλαβά είναι αυτά που μας λες? Ακόμα και μέσα από αυτά τα παλαβά έρχεται ο Θεός να δώσει λόγο και να τα φέρει όλα στα ίσια. Φτάνει να προσεύχεσαι και να μένεις σε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός. Είναι ποτέ δυνατόν τώρα
ένας παλαβός βασιλιάς μέσα στην αλαζονία και στην αμετροέπεια που τον διακρίνει, να έχει την απέτηση να του πούν οι σοφοί του και οι επαειδοί του και οι προφήτες του Θεού, τέλος πάντων, τι είδες στον ύπνο του, τι αφασία, τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά. Θα μπορούσε να πει ο Δανιήλ, όχι, αν είναι δυνατόν. Όμως διακυβεύονται πολλά. Μέσα σε τέτοιους παραλογισμούς διακυβεύονται πολλά. Ξέρεις τι διακυβεύεται μέσα στον παραλογισμό που ζεις? Το μήνυμα και η δόξα του Κυρίου στη ζωή σου αύριο. Αυτό διακυβεύεται. Μην πεις ότι δεν γίνεται. Για σένα δεν γίνεται. Για τον Θεό δεν γίνεται. Μην πεις δεν βγαίνει η δουλειά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Δεν υπάρχει τρόπος. Για σένα δεν βγαίνει η δουλειά. Για σένα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τα κουκιά. Για σένα δεν υπάρχει τρόπος. Για τον Θεό υπάρχει τρόπος. Γιατί είναι γραμμένο ότι τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Εσύ θα το κάνεις ή ο Θεός? Ο Θεός. Και πράγματι ο Θεός απεκάλυψε αυτό που είδε ο βασιλιάς στο Δανιήλ. Και λέει ο Δανιήλ, σε ευχαριστώ ο Θεέ Παντοκράτορα, διότι έδωκες σε μέ σοφίαν και δύναμην. Και προσέξτε αδέρφια το σημείο κλειδί. Και έκαμες γνωστό εις εμέ ότι εδεήθημεν παρά σου. Ό,τι προσευχηθήκαμε, μας το απάντησες. Ό,τι σε ρωτήσαμε, μας το έκανες γνωστό. Σήμερα το πρωί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για να σου πει ένα πράγμα. Αυτό που για σένα είναι αδύνατον, για μένα είναι δυνατόν. Φτάνει να πιστέψεις ότι εγώ ψάχνω να σε βρω, να σου μιλήσω, γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ο Θεός μιλάει, το πιστεύεις? Τι να κάνω, δεν ξέρω. Πού να πάω? Ο Θεός θα κάνει γνωστό εις εσέ ότι εάν δεηθείς από αυτού. Ο Κύριος έκαμε γνωστόν εις εμάς ό,τι εδεήθημεν παρά αυτού. Αυτό θα το κάνει γνωστό και σε σένα. Ή μήπως είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Ο Θεός είναι αγαθός πατέρας και μας χάρισε για αδελφό μας και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μεσίτης μας. Και αυτή την ώρα ο Χριστός μεσιτεύει για αυτό το οποίο εσύ προσεύχεσαι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μιλάει ο Θεός, αδέλφια. Στον Ιεζεκίλ έρχεται κάποια στιγμή ο Κύριος και του λέει, στήθη στα πόδια σου, διότι θέλω να σου μιλήσω. Για να μας μιλήσει ο Θεός πρέπει να στηθούμε στα πόδια μας, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέρο μας, πρέπει να πάμε να γονατίσουμε. Αλλά και εκεί όμως βοηθάει ο Θεός. Και ξέρετε πώς? Άκουσε τη σειρά των πραγμάτων, πώς στείνεται κανείς στα πόδια του για να ακούσει τη φωνή του Θεού. Και εισήλθε εις εμέ το πνεύμα του Θεού και με έστησε εις τους πόδας μου και ήκουσα την φωνή του λαλούντος προς εμέ. Έρχεται το πνεύμα του Άγιον, σε πληρώνει και σε στηρίζει στα πόδια σου, σε οικοδομεί στην πίστη. Και τότε ακούς την φωνή του Θεού να σου μιλάει. Γιατί ο Θεός σου μιλάει, αλλά τη φωνή του δεν την ακούεις. Τι χρειάζεται για να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Να στηθείς στα πόδια σου, δηλαδή να οικοδομηθείς την πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιεζεκίλ λέει, εισήλθε εις εμέ το πνεύμα και με έστησε εις τους πόδας μου και ήκουσα τους λόγους του. Στην Καινή Διαθήκη δεν χρειάζεται να εισέλθει το πνεύμα μέσα σου. Είσαι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γονάτισε, άφησε το πνεύμα το Άγιο δια ξένων γλωσσών να προσευχηθεί και θα σε στηρίξει στα πόδια σου, θα σου οικοδομήσει την πίστη και τότε θα ακούσεις τη φωνή του Θεού.
μέσα σου. Και αν δεν έχεις λάβει Πνεύμα Άγιον, μπες στην προσευχή και στην νηστεία εάν μπορείς, εάν δεν μπορείς μόνο στην προσευχή, και να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι ο Κύριος θα σε βαφτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Εάν το θες πολύ και είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου, τότε ο Κύριος θα σε βαφτίσει στο Πνεύμα το Άγιο, ώστε να προσεύχεσαι και με το νου, δηλαδή με γνώριμη γλώσσα, και να του εναποθέτεις την υπόθεσή σου, αλλά και με το Πνεύμα το Άγιον, με ξένες γλώσσες, ώστε μέσα από αυτή την προσευχή να οικοδομείται η πίστη σου και τότε να ακούς τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει πράγματα να σου πει. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός ή μεγάλος είσαι. Σημασία έχει ότι όλοι έχουμε τον ίδιο Πατέρα, τον ίδιο Κύριο και το ίδιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιον θέλει να μας μιλήσει. Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, ο Θεός θέλει να σου μιλάει. Δηλαδή κάθε τι που κάνεις να έχεις τη βεβαιότητα και την ευχαρίστηση ότι σου το είπε ο Θεός, γιατί για ευχαρίστηση πρόκειται. Το να σου μιλάει ο Θεός είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση την οποία μπορεί να γευτεί στον κόσμο αυτόν. Μη στερείς από τον Θεό την δυνατότητα να σε ευχαριστήσει. Μη στερείς με την ολιγοπιστία ή με την αμφιβολία την δυνατότητα στον Θεό να σου μιλήσει. Θέλει να σε ευχαριστήσει, θέλει να σου μιλήσει. Είτε είσαι 8 χρονών, είτε είσαι 88 χρονών. Θέλω λοιπόν να αποσκοπεύει, δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Όταν έρχεται κάποιος να με ρωτήσει τελικά τι γίνεται, τι θα συμβεί ή τι πρέπει να κάνω, να έχω να του πω αυτό που μου είπες εσύ, όχι αυτό που νομίζω εγώ. Αδελφέ, να κάνω αυτό ή αυτό? Νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν θέλει ο άλλος το νομίζω μου. Δεν χρειαζόμαστε κανένας το νομίζω κανενός. Ξέρετε τι χρειαζόμαστε? Όταν ανοίγουμε το στόμα μας, να είναι λόγος Θεού. Όταν λοιπόν κάποιος έρθει προς εμέ, προς τον ελέγχοντά με, δηλαδή είναι αυτός που θα έρθει και θα μου πει τώρα τι γίνεται, να μην του πω ευχολόγιο, αλλά να του πω ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πήγε στη σκοπιά του. Έμεινε σε αυτό που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Εξεζήτησε την φωνή του Θεού. Ο Θεός ανταποκρίθηκε? Δεν υπάρχει περίπτωση, αδέλφια, ο Θεός να μην ανταποκριθεί βλέποντας άνθρωπο να εγκαταλείπει τις κουβέντες με τον εαυτόν του και με τους άλλους και να πηγαίνει στη σκοπιά του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός σε αυτόν που τον βλέπει να πηγαίνει, να μένει και να στέκεται στη σκοπιά του, να μην ανταποκριθεί. Και κοιτάξτε τι λέει. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος. Απεκρίθη. Με είδε που πήγα στη σκοπιά μου, δηλαδή στα γόνατα και σε αυτό που μου ενεπιστεύθη να κάνω ο Θεός, και μου απεκρίθη. Γιατί αδέρφια, ο λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος, δεν δύναται να αναιρεθεί. Και ξέρετε τι λέει ο γεγραμμένος λόγος? Είναι μια διαβεβαίωση που σε αφορά προσωπικά. Την έχει γράψει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου για σένα προσωπικά. Και ποια είναι αυτή η διαβεβαίωση? Κράξον προς εμέ και θέλω σι αποκριθεί και θέλω σι δείξει πράγματα μεγάλα, τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Θέλω σι δείξει πράγματα μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν, που σε αφορούν, που είναι η λύση σε αυτό που περνάς, αλλά τώρα που μιλάμε δεν τα γνωρίζεις. Κράξον προς εμέ και θα σου αποκριθεί.
και θέλω σου δείξει πράγματα μεγάλα, γιατί είναι μεγάλα αυτά που θα κάνω στη ζωή σου, εάν παραμένεις στη σκοπιά σου. Και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει σε άλλο σημείο η Γραφή, εν θλίψη και εν στενοχωρία πολύ, επεκαλέστην τον Κύριον. Και ο Κύριος τι έκανε? Με ελύτρωσε. Εν θλίψη, λέγει ο Κύριος, με επεκαλέστης και σε ελύτρωσα. Με ποιον τρόπο? Σι απεκρίθην από του αποκρύφου τόπου της βροντής. Τι σημαίνει αυτό? Πως όταν μιλάει ο Θεός, αυτό είναι λύτρωση. Σε λύτρωσα γιατί σου αποκρίθηκα από του αποκρύφου τόπου της βροντής. Από εκεί που εσύ από μόνος σου δεν μπορείς να φτάσεις. Από εκεί όμως εγώ ο Κύριος σε ακούω. Ο Θεός, αδέλφια, μιλάει σε αυτούς που πηγαίνουν στη σκοπιά τους. Πήγαινε στη σκοπιά σου, μείνε στο ταμείο σου και ταυτόχρονα και παράλληλα ασχολήσου με αυτό που σου έχει δώσει να κάνεις ο Θεός. Και μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα έρθει και το μήνυμα και η διαβεβαίωση και η έκβαση του Θεού. Γιατί ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και τι μου είπε? Γράψον την όραση, διότι δεν μου μίλησε απλά και μόνον, μου έδειξε κιόλας. Και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων. Γιατί? Διότι ο Θεός αρέσκεται να δεσμεύεται γραπτός. Γράψτο για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ξεχνάς πολλές φορές τι σου έχω πει. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να το κάνετε κι εσείς, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εγώ που το κάνω οικοδομούμαι πάρα πολύ. Έχω ένα βιβλίο στο οποίο γράφω πράγματα που μου έχει υποσχεθεί στο παρελθόν ο Θεός. Το 11, το 12. Και καμιά φορά ανατρέχω εκεί και συνειδητοποιώ. Ξέρετε τι συνειδητοποιώ? Πρώτον, ότι μου έχει πει πράγματα που εγώ, ο ανεπρόκοπος, τα έχω ξεχάσει. Και δεν είναι μόνο ότι τα έχω ξεχάσει, είναι ότι μου έχει πει πράγματα κατά τρόπον προφητικό, τα οποία τα έχει εκπληρώσει και τα έχω ξεχάσει, και μου τα έχει πει και μου τα έχει εκπληρώσει. Και λέω, Θεέ μου, πόσο ανόητος, πόσο αλλού βρίσκομαι. Και πόσο καλός είσαι εσύ που ασχολείσαι μαζί μου. Δεν είναι ότι έχω ξεχάσει αυτά που μου έχεις πει. Είναι ότι έχω ξεχάσει αυτά που μου έχεις πει και αυτά που μου έχουν βγει που μου έχεις πει. Και τότε, εκεί που λες, πνέωτα λίστια, καταραίω, έλα πάρε με Κύριε, τότε λες, Κύριε, σε ευχαριστώ, και σου δίνει δύναμη ο Θεός να συνεχίσεις. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Να τα γράφεις αυτά που σου λέει και αυτά που σου κάνει στη ζωή σου. Γιατί μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, όταν έχεις ξεχάσει το αδιέξοδο του 8, του 9 ή του 11, τότε θα θυμηθείς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είσαι κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο, σε έχει ξαναελευθερώσει η πιστότητα του Θεού. Δόξα στον Θεό! Αλληλούια! Δόξα στον... Μην απογοητεύεσαι. Υπάρχει σκοπιά. Και υπάρχει και ένας Κύριος που γεμάτος αγάπη, καλοσύνη και υπομονή σε περιμένει για να σου αλλάξει τη ζωή με το λόγο του, με το ρήμα του. Θα σου δώσει ρήμα ο Θεός, θα σου μιλήσει. Όχι γιατί το αξίζεις, ούτε γιατί το αξίζω, αλλά γιατί είναι αγαθός πατέρας. Και ποιος πατέρας αγαθός δεν αρέσκεται να μιλάει στα παιδιά του? Δηλαδή, συγγνώμη, εμάς μας μίλαγαν οι γονείς μας γιατί το αξίζαμε ή γιατί μας αγάπαγαν? Έτσι μας μιλάει και ο Θεός. Όχι γιατί το αξίζουμε. Κάποτε έκανα ένα λάθος, πνευματικό λάθος, και ως ποιμένας. Και δεν ντρέπομαι να το παραδεχθώ δημόσια, αν και ντρέπομαι που το έκανα. Έλεγα εσφαλμένα
και ζήτησα συγχώρεση από το Θεό, γιατί άργησα να το καταλάβω. Και ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ που θα μας μιλάει ο Θεός κάθε τόσο? Ο Μωυσής? Ήταν σοβαρό λάθος μου αυτό, για το οποίο μετανόησα. Και είναι καλό να εξομολογούμεθα και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Μα δεν θα μου μιλήσει ο Θεός γιατί είμαι ο Μωυσής. Θα μου μιλήσει ο Θεός μόνο και μόνο γιατί είμαι παιδί Του. Γι' αυτό θα μου μιλήσει ο Θεός. Δεν θα σου μιλήσει γιατί έχεις χάρισμα προφητείας ή κάποια διακονία. Γιατί τότε θα μίλαγε σε κάποιους. Ο Θεός όμως είναι Πατέρας και στην Καινή Διαθήκη μιλάει σε όλους, γιατί όλοι είμαστε παιδιά Του. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό? Μόνο και μόνο γιατί είμαστε παιδιά Του. Άτακτα παιδιά, ανώριμα παιδιά, αλλά παιδιά Του. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την καλοσύνη Σου, για την υπομονή Σου και για τα σπλάχνα Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά καιρούς, αν και έχουμε κάνει λάθη και έχουμε πει και λάθος πράγματα, Εσύ μας περίμενες πότε θα το καταλάβουμε. Και όταν το καταλάβαμε, συντριφτήκαμε ακόμη περισσότερο που μας περίμενες, ενώ κανονικά θα αξίζαμε να μας κάνεις την άκρη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Να Τον ευχαριστήσουμε σήμερα για την καλοσύνη Του. Τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά. Δεν αξίζουμε να κάνει στη ζωή μας ό,τι μας κάνει. Τα κάνει χάριν του Υιού του Ιησού Χριστού και επειδή είναι αγαθός Πατέρας. Γι' αυτό και μόνον. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και για έναν άλλο λόγο έκθεσον αυτά επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγυμνώσκει της αυτήν. Δηλαδή εγώ, ο Κύριος, σε σένα που πας στη σκοπιά σου και σου μιλάω, σου λέω αυτά που θα σου πω να τα γράψεις, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους άλλους, τους επιπόλεους, τους βιαστικούς, αυτούς που τρέχουν νομίζοντας ότι κατέχουν το τώρα και το αύριο και δεν έχουν καταλάβει ότι βιάζονται και ότι το αύριο δεν τους ανήκει. Για τους βιαστικούς. Για αυτούς που τρέχουν, για αυτούς που έχουν άλλες προτεραιότητες. Για αυτούς. Γιατί και αυτούς προσπαθώ να συλλάβω μέσα στην αγάπη, με το αγκίστρι της αγάπης μου. Τώρα, σου μίλησα. Δεν είναι αυτό το πιο δύσκολο? Αν και πριν να μας μιλήσει, νομίζουμε ότι αυτό είναι το δυσκολότερο. Το δυσκολότερο δεν είναι να μας μιλήσει, το δυσκολότερο είναι να μας μιλήσει και εμείς να περιμένουμε την ώρα που θα εκπληρώσει. Γιατί μπορεί να μιλήσει μετά από κάποιο καιρό και για πολύ καιρό μετά να μην εκπληρώνεται αυτό που μας είπε. Το θέμα είναι να μείνουμε σε αυτό το οποίο μας είπε. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι η ώρα σημαίνει έτη ισορισμένων καιρών. Υπάρχει ορισμένος καιρός για σένα, προσδιορισμένος από τον Θεό. Μη βιάζεσαι. Υπάρχει η αρμόδιος ημέρα. Τότε θα είναι το τέλειο για σένα, όχι πιο πριν. Πιο πριν ή δεν θα το εκτιμήσεις ή δεν θα το ευχαριστηθείς. Αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει. Τώρα είσαι στη διαδικασία. Περίμενε το τέλος. Ξέρεις ποιο θα είναι το τέλος? Το προσδοκόμενο τέλος του Κυρίου. Το καλύτερο για σένα. Και δεν θέλει ψευστή. Αποκλείεται ο Θεός να υποσχεθεί κάτι και να μην το κάνει. Θα το κάνει οπωσδήποτε στην ώρα Του. Μόνον μείνε στη σκοπιά σου και συνέχισε να εργάζεσαι αυτό που σου εμπιστεύτηκε. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν. Πρόσεξε, μη σε πάρει από κάτω και πεις ο καιρός πέρασε, άρα μάλλον δεν ήταν από τον Θεό. Πρόσεξε, μη σε πάρει από κάτω και σε πείσει ο Βελζεβούλης ότι αυτά που σου είπε ή δεν είναι αρκετά αξιόπιστος για να τα κάνει και άλλαξε γνώμη, ή ήταν από κύμα της φαντασίας σου. Πρόσεξε.
αργοπορεί. Αλλά πρόσμηνε αυτό, γιατί θα γίνει εξάπαντος, όπως ακριβώς το είπε. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος αυτό που υποσχέθηκε θα το εκπληρώσει ο ίδιος. Όσο και αν τα γεγονότα τώρα μοιάζουν να κινούνται προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μη λαμβάνεις υπόψη τα γεγονότα, λάμβανε υπόψη την υπόσχεση. Και επειδή η υπόσχεση ξεχνιέται, γιατί είμαστε άνθρωποι και τρομάζουμε εξαιτίας των κατακλυσμιαίων δυσμενών συμβάντων, κοίτα να μένεις στη σκοπιά σου, ώστε ο Θεός κάθε τόσο να έρχεται και να σου υπενθυμίζει την υπόσχεση. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Θέλει ελθεί βεβαίως, δεν θέλει βραδίνη. Τι δεν θέλεις βραδίνη, κυρία Βέντα, μου το είπες αυτό πριν από τόσο καιρό και ακόμη δεν. Όλα γίνονται όχι με το δικό σου, ούτε με το δικό μου ρολόι, αλλά με το ρολόι του Θεού, και το ρολόι του Θεού δεν καθυστερεί. Το ρολόι του Θεού δεν χάνει ούτε ένα δευτερόλεπτο, τίποτα. Και λέει στο 4, ιδού η ψυχή αυτού επήρθη δεν είναι ευθεία εν αυτό. Για ποιον μιλάει εδώ? Του μιλάει για τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί του μιλάει για τον Ναβουχοδονόσορα? Γιατί ο Ναβουχοδονόσορας είναι το πρόβλημά του. Η απειλή της Βαβυλώνας είναι αυτή που τον κάνει να απελπίζεται και να απογοητεύεται. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι στη σκοπιά σου, δηλαδή στην προσευχή και σε αυτό που σου ενεπιστεύει ο Θεός να κάνεις, ο Θεός θα σου μιλήσει για αυτό που σε κάνει να τρέμεις και να φοβάσαι. Ο Θεός θα σου μιλήσει εκεί για την απειλή που έρχεται κατά πάνω σου. Και να θυμάσαι ένα πράγμα, ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δίκαιος δεν είναι ο τέλειος, προφανώς. Αλλά ο δίκαιος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πολύ λίγοι τα έχουν. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός δικαίου ανθρώπου? Το χαρακτηριστικό του είναι ότι αρέσκεται να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα εξαιτίας της επιλογής του να κάνει παρέα με το Θεό. Ο δίκαιος πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, χαρακτηριζόμενος ως φανατικός, ως οπισθοδρομικός, ως ντεμοντέ, ως ακραίος. Επειδή πήρε μία απόφαση στη ζωή του να κάνει παρέα με το Θεό, να γίνει φίλος του Θεού, όχι φίλος του κινητού, όχι φίλος του YouTube, όχι φίλος του κολλητού, όχι φίλος της τάδε ομάδας, του τάδε κόμματος, του τάδε γνωστού, της τάδε παρέας, της τάδε κοινωνικής ομάδας, αλλά να γίνει φίλος του Θεού. Αυτός ήταν ο Νόε, δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Νάτος ο δίκαιος. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Σε αυτόν πήγε και μίλησε ο Θεός. Πώς θα ζήσει ο δίκαιος? Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει. Όχι δια της πίστεως. Δεν λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Αλλά λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ποια είναι η πίστης αυτού? Με λίγα λόγια και όσο πιο απλά γίνεται, ο δίκαιος, αν θα ζει, θα ζει εξαιτίας αυτών που του λέει προσωπικά ο Θεός. Όταν η Γραφή λέει ότι θα ζήσει δια της πίστεως αυτού, σημαίνει ότι θα ζει
στηριζόμενος σε αυτά που του λέει ο Θεός προσωπικά και κατηδίαν. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ζωή. Τι είναι? Επίγειος εφιάλτης, μιζέρια. Γιατί αδέλφια μου, εάν δεν μας μιλάει ο Θεός, δεν ζούμε, φυτοζωούμε. Γιατί είναι γεγραμμένον, οι λόγοι που εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Ο Θεός δίνει ρήμα, ξέρεις γιατί, για να ζεις. Ο Αβακούν, ξέρετε γιατί ζει? Ζει γιατί του είπε ο Θεός το τέλος της απειλής του Ναβουχοδονόσορα. Είναι υπερφύαλος, είναι αλαζόνας. Στο τέλος θα καταντήσει να είναι πρόσωπο ανυπόλυπτο. Αυτά του λέει στα υπόλοιπα εδάφια. Δηλαδή του φέρνει μπροστά του την προσωποποιημένη απειλή και του την αποδομεί δείχνοντάς του το τέλος της. Πού του το είπε αυτό? Στο ταμείο. Και τι καλείται τώρα ο Αβακούμ να κάνει? Να ζήσει πιστεύοντας σε αυτό που του είπε. Ο Νόε έζησε δια της πίστεως. Λέει η Γραφή, δια της πίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν, κατασκεύασε κυβωτών, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο. Πώς την κατασκεύασε την κυβωτό? Επειδή το αποφάσισε μόνος του, επειδή πίστευε? Όχι. Πίστεψε όχι σε αυτό που του κατέβηκε στο κεφάλι, αλλά σε αυτό που του είπε ο Θεός. Διότι όταν μιλάμε για πίστη, μιλάμε αποδοχή κάποιου πράγματος που μου λέει ο Θεός ότι υπάρχει, ότι με αφορά, αλλά δεν το βλέπω δια γυμνού οφθαλμού. Λέγει η Γραφή στο Δευτερονόμιο, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτον μόνον. Πώς θα ζήσει? Αλλά με παν ρήμα εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Δεν είναι μόνο να πάω στη Γραφή που είναι η βάση της πνευματικής ζωής, γιατί αν δεν πάω εδώ δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα παραπέρα, αλλά είναι να πηγαίνω στη Γραφή ως βάση της ζωής μου και να λαμβάνω ρήμα Θεού από το στόμα του Θεού. Αυτό είναι που θα με κάνει να ζω. Γιατί η Γραφή υπάρχει για πολλούς, ακόμη και για πιστούς, αλλά δεν τους βλέπεις να συγκινιόνται. Ξέρεις γιατί? Γιατί ενώ η Γραφή υπάρχει και μπορεί να τη διαβάζουν, δεν πάνε στη σκοπιά τους για να λάβουν ρήμα Θεού που έρχεται να κουμπώσει με τις Γραφές. Με αποτέλεσμα ο λόγος ο γεγραμμένος για αυτούς να είναι ένα νεκρό γράμμα, ενώ είναι η ζωή που ζωοποιεί τον άνθρωπο. Ο Αβραάμ υπήκουσε ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τόπον προς τον οποίον έμελε να κληρονομήσει. Και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς εξήλθε? Επειδή πίστευσε σε κάτι που φαντάστηκε ή που του άρεσε ή που αποφάσισε μόνος του? Όχι. Ανταποκρίθηκε σε κάποιο κάλεσμα. Γιατί αυτό σημαίνει πίστης. Να μένω στη σκοπιά μου, να μου μιλάει ο Θεός, να είμαι βέβαιος ότι είναι εκείνος, να στηρίζομαι σε αυτό που μου λέει και έτσι να ζω. Και τελικά, εάν ζω έτσι, θα βλέπω και την έκβαση. Ο Πέτρος βρίσκεται στο ταμείο του και κάποια στιγμή πείνασε. Και καθώς σηκώθηκε, ήταν όμως στο ταμείο του. Του δείχνει ο Θεός το ενύπνιο και κάποια στιγμή λέγει προς αυτόν το πνεύμα. Κατάβηθη ταχαίως, μη δόλος διστάζων, τρεις άνθρωποι σε έχουν επισκεφθεί, να τους ακολουθήσεις. Ρήμα Θεού. Τι κάνει ο Θεός στην προσευχή? Τι κάνει ο Θεός στο ταμείο ή όταν υπηρετείς? Είπαμε, η σκοπιά μας είναι το ταμείο μας και η υπηρεσία μας. Ενώ ελειτουργούν και ενίστευον. Ενώ υπηρέτουν και ενίστευον. Είπε προς αυτούς το πνεύμα. Χωρίσατε σε με Σαύλο και Βαρνάβα, δια το έργο το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Θέλεις να σου μιλάει ο Θεός? Θέλεις να σου δίνει ρήμα προσωπικό για αυτό που σε αφορά? Υπηρέτησε την Εκκλησία και μπες σε διαδικασία προσευχής και νηστεία. Ταμείο και υπηρεσία.
και εκεί μην έχεις αμφιβολία, ο Θεός θα σου μιλήσει και θα τον ομολογείς πάντοτε. Ο Κύριος να ευλογεί. Αλληλούια.